Το Μαρούς είναι ιδανικό, γιατί συνδυάζει τα πάντα. Μπορείς, άμα θέλεις, μέσα σε 2 λεπτά να είσαι στη φύση, να είσαι σε αστικό τοπίο και να είσαι και σε μαγαζιά. Το ιδανικό σποτ για να μένεις. Ένα από τα πιο βασικά σημεία που πρέπει να έρθει κάποιος που δεν έχει έρθει ποτέ στο Μαρούσι είναι το Alsa Sigrou. Ξεχνιέσαι ότι είσαι στην πόλη, πράσινο παντού, τρέξιμο ποδήλατο, περπάτημα, πικνίκ, ό,τι θέλεις μπορείς να τα κάνεις εδώ. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο μέρος. Το πιο βασικό σημείο του Μαρούσιου είναι ο σταθμός του τρένου. Εκεί υπάρχει και η πλατεία με όλες τις καφετέρειες, μαζεύονται όλα τα παιδιά πλέον, κάθονται στα σκαλάκια, αράζουν και όλα καλά. Αν θες να δώσεις σημείο συνάντησης, ο σταθμός είναι το καλύτερο. Άμα θέλεις να πας και κάπου αλλού έτσι για να ψωνίσεις και να φας και να πιεις, ο πεζόδρομος Ερμού είναι το καλύτερο μέρος. Έχει από καφετέρειες, μπαράκια και μαγαζιά ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Ένα ακόμα σημείο είναι η πλατεία Κασταλίας φυσικά. Το παλιό ουζερί που υπήρχε εκεί ήταν σημείο συνάντησης για όλους. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το άγαλμα της Αρτέμιδος εκεί, μαζί με το ελάφι, οπότε μπορούν να πάρουν μια γεύση από το παλιό Μαρούσι. Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς όταν μπαίνει στο Μαρούσι, είτε κατεβαίνει από Κηφισιά είτε ανεβαίνει από Αθήνα, είναι το άγαλμα του Σπύρου Λούι. Γέννημα θρέμα Μαρουσιώτης ο Σπύρος, νερουλάς, ο οποίος κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, μαραθωνοδρόμος, και αυτό σου δίνει μία ιδέα για το αθλητικό κομμάτι του Αμαρουσίου. Φυσικά, λίγο πιο κάτω είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο ή οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, όπου εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι άθλημα θέλει. Τένις, crossfit, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι άθλημα θέλει υπάρχουν εκεί. Και φυσικά, Σαντιάγκο Καλατράβα, τι άλλο θέλεις. Ένα σποτ που έχει αλλάξει στο Μαρούσι όλα αυτά τα χρόνια είναι η πλατεία Ηρώων. Κάποτε ήταν street μέρος, πολύ ωραία, μαζευόμασταν, κάναμε τα πατίνια, κάναμε εκεί πέρα τη φάση. Ένα βίντεο game που μου θυμίζει το Μαρούσι, λόγω των παιδικών μου χρόνων με τα skate και με τα πατίνια και με τα BMX, φυσικά Tony Hawk Pro Skater, εννοείται. Ένα true local λοιπόν τον χαρακτηρίζει χαλαρή διάθεση. Το Μαρούσι έχει πάρα πολλές και διαφορετικές γειτονιές. Μπορείς να βρεις μια γειτονιά η οποία σε ταξιδεύει στα παλιά, μπορείς να βρεις και μια γειτονιά η οποία είναι super industrial και πολύ minimal και όλα αυτά τα trendy πράγματα. Σινεμά, βεβαίως και σινεμά. Έχουμε θερινό σινεμά, Μίμης Φωτόπουλος, ιστορικό σινεμά. Μυρίζεις λίγο για σεμί, λίγο αγιόκλημα εκεί πέρα και όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία. Ναι, λίγο πιο κάτω μέσα στο Μαρούσι μπορεί κανείς να βρει το Σπαθάριο Μουσείο Θέατρο Σκιών, όπου εκεί πέρα μπορεί να μάθει όλη την ιστορία του Καραγκιόζη και των Καραγκιοζοπαιχτών και να μοιηθεί στο Θέατρο Σκιών. Αν κάτι θα ήθελα να μείνει ίδιο στο Μαρούσι, θα ήταν η πεζόδρομη. Τι θα ήθελα να αλλάξει στο Μαρούσι, να βελτιωθεί λίγο το Alsa Sigrou, να το προσέξουν λίγο παραπάνω και να μπει λίγο πιο γρήγορο ίντερνετ, θα έλεγα. Δηλαδή οπτική είναι. Τόσο απλά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε οπτική. Αυτό λοιπόν ήταν το Μαρούσι για μένα. Πιστεύω πως είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Μπορεί και συνδυάζει τα πάντα. Ο καθένας μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Και σαν το Μαρούσι δεν έχει.